Κοίταξε την πως σερβίρι πιο λευκή και απ' την ποδιά της πως κρατάει ψηλά το δίσκο και την αξιοπρεπία της ροδανθός με στα ρεμάλια και θεά με στους θνητούς η παγίδα για να γίνεις πάλι χάλια. Που ήδη νιώθει σαν τον Κάγκνεϊ μπροστά στη Ρίτα Χέιγουορθ με στην τζίκνα μια υπόγεια ζωή. Διερωτάσαι αν είναι μόνη, αν φοβάται, αν θυμώνει. Θα σου δώσει κάποιο σήμα. Μείνε κι άλλο και θα δεις. Σε ρωτάει, θα πιείτε κάτι και το ακούς σαν ανεπίμαλες. Δεν ξέρω ότι να είναι όπως να είναι. Θα είναι κρίμα να στην πάρει κάποιος άλλος. Ενώ εσύ πρώτος αισθάνθηκες του βυθού της τα κοράλια, μα ίσως πάλι όλα αυτά να είναι κόλπο για να γίνεις πάλι χάλια. Μα κι αυτή έχει έναν τρόπο να σου αδειάζει το τασάκι σου γελώντας με ένα αστείο που ποτέ δεν θα της πεις. Και θες να φύγεις, μα είσαι λιώμα και στο σπίτι σου είναι ακόμα αυτό το πέλαγος συντρίμια της χαμένης σου ζωής. Ένα πέλαγος, μπουκάλια και βιβλία και καπνός κι όλα όσα θες να γίνεις πάλι χάλια. Απόψε φεύγει κάποιο τρένο για έναν τόπο ωραίο και ξένο, αλλά εσύ πρώτη φορά νιώθεις πως όλα εδώ συμβαίνουν. Χριστός γεννάται σε ένα μήνα και ό,τι εύχεσαι ξεκίνα. Όλα θα'ναι πάντα μαύρα, μα θα κρύβουν μια φωτιά. Και αύριο εδώ θα είσαι πάλι, αχ, μα επιτέλους θα της πεις ό,τι θες, μόνο για εκείνη να σε χάλια.